Θα συμφωνούσατε σε κάτι τέτοιο? Φαντάζομαι θα συμφωνούν όλοι. Τώρα, α, στο... μην είσαι σίγουρος, Σωτήρη μου. Για να μην υπολογείτε. Και τους τρεις. Ζήτησα. Δεν είμαι ο κύριος Δινόπουλος, φαντάζομαι, έχει πολλούς συνδικαλιστές ή πολλούς εφοριακούς του δικού μας κόμματος. Μα γιατί ξανήσατε, εγώ μια ερώτηση έκανα και απλώς ζήτησα μια απάντηση. Ωραία, άμα θέλετε την απάντηση, κυρία Ταβουλάρη, εγώ σας λέω πολύ απλά ότι το θέμα δεν είναι διοικητικό, ούτε είναι θέμα ποινολογίου, ούτε είναι κοινωνιολογικό. Όχι, σε καμία περίπτωση, κυρία Ταβουλάρη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κοινωνιολογικό. Αλλά επειδή είστε διακεκριμένοι πολιτικοί συντάκτες, είναι βαθύτατα πολιτικό, κυρία Ταβουλάρη. Αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη να μπορέσει να εφαρμόσει οποιαδήποτε πολιτική. Σας θυμίζω, θα σας απαντήσω, κυρία Ταβουλάρη. Να. Θέλω να σας πω ότι ο Μακαρίτης ο Ζολώτας, θυμάστε ότι έλεγε ότι ο φόρος σκοτώνει τον φόρο. Δεν κάνετε το πολύ απλό. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνετε ότι όσο περισσότερο, κυρία Ταβουλάρη, μην μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο. Εγώ σας ρώτησα. Αν τώρα εσείς, θέλετε να πετάγεστε, μην μιλάτε πάνω. Άμα με ρωτήσατε, πρέπει να με αφήσετε να σας απαντήσω. Σας απαντάω λοιπόν, κυρία Ταβουλάρη, ότι επειδή ο φόρος σκοτώνει τον φόρο, όσους φόρους και να βάλουν από εδώ και μπρος, δεν μπορούν να τους εισπράξουν. Όχι ποινολόγια να κάνουν. Όχι τους εφοριακούς να μεταθέτουν. Όχι ακόμα και έναν χωροφύλακα να βάλουν πάνω από έναν εφοριακό. Δεν πρόκειται να μπορέσουν να εισπράξουν φόρους οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι ο κόσμος από τη μια μεριά βεβαίως δεν έχει να πληρώσει, αλλά από την άλλη είναι η βασική αρχή που σας είπα. Ναι. Ότι ο φόρος σκοτώνει τον φόρο. Ναι. Από τη στιγμή που το ΦΠΑ, κυρία Ταβουλάρη μου, αν έρθει ο υδραυλικό στο σπίτι σας, δεν εννοώ εσάς. Αν έρθει ο υδραυλικό στο σπίτι σας και σας πει για ΦΠΑ να σας κόψει απόδειξη και πρέπει να δώσετε το άλλο σχεδόν 25%, δεν λέω εσάς προσωπικά, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες θα πούνε ότι δεν θέλουμε απόδειξη. Δεν μπορούν να σκεφτούν αυτό το απλό ερώτημα. Και τελειώνω, κυρία Ταβουλάρη. Είναι η μοναδική κυβέρνηση, η μοναδική κυβέρνηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρία Ταβουλάρη, που έχει καταφέρει να σηκώνει τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές και να μειώνει τους φόρους. Δηλαδή, σαν Νέα Δημοκρατία, αν υποθέσουμε ότι αύριο είστε στην κυβέρνηση, πώς θα συλλάβετε όλη αυτή την φορολογητέα ύλη που διαφεύγει? Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει, καταρχήν είναι να μειώσει τη φορολογία. Βασική αρχή. Θα μειώσουμε τη φορολογία, κυρία Ταβουλάρη, για να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα. Ναι, αλλά για έτσι να μπορέσουν οι Έλληνες. Ακούστε, κυρία Ταβουλάρη, οι Έλληνες είναι ένας φιλότιμος λάος. Και ξέρουν και αυτή η κοινωνία θα δεν χρεοκοπεί. Γιατί έχει απεριόριστες, ναι, έχει απεριόριστες και αντοχές και δυνάμεις και αισιοδοξία και ελπίδα. Όταν λοιπόν θα πούμε στους Έλληνες ότι ακούστε, μειώνουμε τη φορολογία αλλά πρέπει να πληρώσουμε όλοι. Δεν σας λέω ότι θα γίνει αυτόματα, αλλά σίγουρα θα είναι ένα μεγαλύτερο κίνητρο. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι που χρειάζεται πάνω απ' όλα να κάνουν. Να μειώσουν τους φόρους. Τους το λέμε, πάνε και αυξάνουν τους φόρους στην εστίαση, κυρία Ταβουλάρη. Όταν εσείς θα πάτε στη γειτονιά σας, αγαπητοί μου Χρύσα, θα πας στη γειτονιά σου και για να πάρετε ένα σουβλάκι θα πρέπει να δώσετε 3 ευρώ. Λοιπόν, εγώ θα πω στην κυρία Ταβουλάρη, μάλλον δεν κατάλαβε το προήμιο της κουβέντας μας αυτό που είπα. Μίλησα για τιμωρησία, κυρία Ταβουλάρη. Αυτό σημαίνει τι? Ότι όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του πάει σπίτι του. Δεν χρειάζεται σχολιά. Αυτό είναι το ο κοινός τόπος. Αυτό που λέτε είναι κοινή λογική. Εγώ δεν είμαι εδώ για να καταλαβαίνω ή για να μην καταλαβαίνω. Είμαι εδώ για να ρωτάω. Πολιτική. Εντάξει, αυτή είναι η δημοσιογραφική ιδιότητα. Αλλά κάθε ενέργεια και πράξη μας είναι πολιτική. Όταν λοιπόν τα αυτονόητα που γίνονται στην Ευρώπη δεν γίνονται στην Ελλάδα, κύριε Ταβουλάρη μου, το πρόβλημα δεν είναι απλά πολιτικό όπως λέει ο Δινόπουλος ή ο Αρχής Δινόπουλος ή ο Βελόπουλος. Είναι και κοινωνιολογικό, εγώ επιμένω. Και δεν είναι μια απλή έκφραση, αν θέλετε, κοινωνιολογική. Είναι η ουσία της υποθέσεως. Μισούμε το κράτος, μισούν οι πολίτες το κράτος και φοροδιαφεύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Να περιμένουμε να το αγαπήσουμε για να συλλάβουμε τη φορολογία. Κύριε Ταβουλάρη, θα σκέφτομαι το οικονομικό να είστε το πρόβλημα εσείς. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, κύριε Ταβουλάρη. Έτσι, απλά η ελληνική οικονομία είναι συγκεκριμένη. Αυτό που λέει ο Αργύρης Δινόπουλος, ότι θα μειώσει τη φορολογία, έχει απόλυτο δίκιο. Την είχαν κάνει 20 χρόνια κυβερνούσαν, είχαν μειώσει τη φορολογία για αυτή. Δεν ανεβάσαν το ΦΠΑ ποτέ, δεν κάναν καμία πρακτική εφαρμογή μέτρων εναντίον των οικονομικά ασθενέστερων και αυτό και πέσανε. Έτσι, γι' αυτό και έφυγαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα γιατί πέσαμε, κύριε Βελόπουλε, αφήστε το, αυτό είναι μια ιστορία. Εμείς τουλάχιστον κάναμε κάτι σημαντικό, κύριε Βελόπουλε, επειδή τα λέτε όλα αυτά και έχετε δίκιο. Σε όλα μην κάνουμε κλώσεις. Αυτό το χουί, το ύφος, το έχω και εγώ να διακόπτω αν θέλω, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι συνάδελφοι. Προσπαθώ λοιπόν να πω το εξής. Επειδή τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα, το ξέρουμε όλοι αυτό, πολύ δύσκολα,
Πρέπει να βρούμε τρόπους όλοι μαζί από κοινού να καταθέσουμε προτάσεις. Και αυτή η πρόταση του Αργυρίντινόπουλου, που είναι και δική μας πρόταση, δεν λέω πρώτη ή δεύτερη, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να εφαρμοστεί. Να σταματήσω. Να δώσω 12 με 15 το ΦΠΑ, τέλος. Στο μοναδικό μη δημοσιογράφο της παρέας, τον κύριο Βουδούρη, λοιπόν, να δώσω το λόγο, να απαντήσει αυτό που ρώτησε η κυρία Ταβουλάρη και να μου απαντήσει και σε αυτό που λένε για τους φόρους. Θέλω να απαντήσω σε αυτό που είπε η κυρία Ταβουλάρη. Αλλά θέλω να πω καταρχήν ότι ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση όχι με τη διάθεση ενός κομματικού διαξηφισμού, αλλά να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Ναι. Δυστυχώς ο κύριος Δινόπουλος την οδήγησε κάπου αλλού. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ορισμένα. Ορισμένους αριθμούς, κύριε Δινόπουλε, πολύ απλά. Παραλάβατε μια οικονομία το 2003 με μια ανάπτυξη 6% και την παραδώσατε με μια ύφεση 2%. Παράλληλα, παραλάβατε μια οικονομία που είχε ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 1,1% και το παραδώσατε με 23%. Κάνατε 200.000 προσλήψεις, οι οποίες δεν χρησιμεύσαν στο κράτος και αντιθέτως βούλιαξαν δημοσιονομικά. Τα λέω αυτά. Διότι έτσι όπως σας ακούει κάποιος, θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήρθε μια κακή κυβέρνηση το 2009 και κατέστρεψε τη χώρα. Σιγά μην μας πείτε ότι ευθυνόμαστε λοιπόν, και για την ανεργία που πήγατε λοιπόν, στο 1 εκατομμύριο. Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα. Να ακούσουμε, θα ήθελα λοιπόν, όπως είσαστε άνθρωπος σεμνός, να έχετε και μια πολιτική σεμνότητα. Και να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι ένας αγώνας για να διορθώσουμε αυτά τα οποία κάνατε εσείς πριν μερικά χρόνια. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ένα ξύλινο λόγο και κομματικά θα φερθώ και θα μιλήσω. Θα παραδεχθώ και το κάνω, θα παραδεχθώ και τα ελλείμματα και τις αδυναμίες της δικής μου κυβέρνησης, συνεχίζοντας να την υποστηρίζω. Επειδή με προκαλείτε όμως με αυτόν τον τρόπο, θέλω να σας πω και να παραδεχτείτε κι εσείς ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία προχώρησε τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις στο μικρότερο χρονικό διάστημα και έκανε αυτόν τον δρόμο, ένα μέρος αυτού του δρόμου, το οποίο, ο οποίος δεν έγινε, ειδικά επί δική σας κυβέρνηση. Και βέβαια, για να είμαστε δίκοι, όχι μόνο επί δική σας κυβέρνηση, ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα. Έτσι. Και συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο όταν λέει ότι το πρόβλημα είναι κοινωνιολογικό. Έτσι. Στην Ελλάδα. Έχει απόλυτο δίκιο. Και έχει δίκιο επίσης και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο. Είναι ότι πρέπει να ζητάμε από τον πολίτη να δείχνει ένα πνεύμα πειθαρχίας προς το κράτος, αλλά πρέπει και το κράτος να σέβεται τον πολίτη. Εντάξει. Σήμερα έγραψα ένα άρθρο πριν μερικές μέρες και είχα κάποια αντιδράσεις λέγοντας ότι σήμερα επαναστατικό είναι να τηρείς τους νόμους. Έχουμε μια παράδοση εμείς ότι αυτός ο οποίος δεν τηρεί τους νόμους είναι μάγκας, είναι λεβέντης. Σήμερα επαναστατικό είναι όντως να τηρεί ο πολίτης τους νόμους, αλλά επαναστατικό θα είναι επίσης και το κράτος να φέρεται με σεβασμό. Αυτό είναι, κύριε Βουδούρη. Πρέπει να απαντήσω στην κυρία Ταβουλάρη. Πιστεύω, δεν απάντησα στην κυρία Ταβουλάρη, με μια φράση. Ναι, πιστεύω, κυρία Ταβουλάρη, ότι το θέμα δεν είναι να ζητήσουμε απλώς από κάποιους δημόσιους υπαλλήλους να δουλέψουν λίγο καλύτερα. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι το σύστημά μας ως σύστημα είναι απαρχιωμένο. Έχουμε ένα δημόσιο σύστημα, ειδικά το φοροσπρακτικό σύστημα. Κύριε Βουδούρη, με συγχωρείτε, είστε ευγενέστατος και υπάρχουν που θα το κάνω. Δυστυχώς, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, με συγχωρείς Χρυσά μου, με συγχωρείς, μου θυμίζει πραγματικά, είστε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Δεν είστε σχολιαστής, δημοσιογράφος. Το είπε ο κ. Δινόπουλος πριν και δεν θέλω να μεταφτύσουν με αυτό που είπε ο κ. Δινόπουλος, αλλά αυτό μου προκύπτει και εμένα. Είστε βουλευτής ενός κόμματος που είναι 2 χρόνια στην κυβέρνηση. Τα λέτε ωραία, συμφωνώ μαζί σας και είστε και από τους λίγους που βγαίνουν μπροστά. Πρέπει να το πω, το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό είναι, και με συγχωρείτε, άποψη σχολιαστή. Όχι, δεν είναι σχολιαστής. Και όταν αναφέρεστε σε συμπληρώσω, κύριε Βουδούρη, και όταν αναφέρεστε σε γεγονότα. Όταν αναφέρεστε σε γεγονότα, δεν είσαστε και. Δεν είσαστε και ακριβείς, κύριε Βουδούρη. Διότι βγαίνετε. Μισό λεπτό, αγαπητέ μου. Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Εγώ μια κουβέντα θα πω, γιατί σας λέω ειλικρινά να λέμε τι κάναμε εμείς, τι κάνατε εσείς. Όμως, κύριε Βουδούρη, λέτε ότι σας παραδώσαμε ένα έλλειμμα 35%. Αυτό δεν ισχύει. Διότι τέτοιο νούμερο δεν υπάρχει σε έλλειμμα. 47 θέλω λοιπόν να σας πω με δύο κουβέντες, κύριε Βουδούρη. Εμείς είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι επειδή το 2008 και 2009 υπήρχε μια διεθνής οικονομική κρίση. Πράγματι, υπήρχε μία αύξηση του ελλείμματος σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Γι' αυτό και γίνανε εκλογές. Πήγε 6 φορές επάνω το έλλειμμα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Θέλω επίσης να σας πω ότι αν σας παραδώσαμε μία οικονομία με έλλειμμα, σας παραδώσαμε όμως και μία κοινωνία με συνοχή. Το έλλειμμα όμως, εν περίοδο κρίσης, εγώ δεν θυμάμαι, αγαπητέ μου κύριε Βουδούρη, παραμονές εκλογών να συζητάμε για σπρέτ. Σας δώσαμε τα σπρέτ σε 125 μονάδες και τα πήγατε στις 1.300. Με συγχωρείτε, επειδή μιλάτε για μια κοινωνία με συνοχή,
αν γυρίσουμε στο Δεκέμβριο του 2008 και θυμηθούμε ότι γινόταν στην Αθήνα, δεν είχαμε μια κοινωνία ακριβώς με συνοχή. Μα με συγχωρείτε, κύριε Ξενάκη. Ακούστε, αυτό μπορεί να, ήταν ένα ακραίο γεγονός το οποίο διήρκησε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Εδώ πέρα όμως διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, κύριε Ξενάκη. Έχει καμία σχέση ο Δεκέμβριος του 2008 με αυτό που γίνεται τώρα, ενώ είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και θέλω επίσης να σας πω ότι αυτή η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού τώρα επί Πασόν γίνεται. Εσείς τα κάνετε, κύριε Βουδούρη, αυτά. Δεν σας φταίμε εμείς, κύριε Βουδούρη μου, αν έχετε πάει το 1 εκατομμύριο τους άνεργους. Οι πολιτικές σας φταίνε, δεν σας φταίμε εμείς. Ένα λεπτό, κύριε Βελόπουλε, ορίστε. Ακούστε τώρα. Την ώρα που συζητάμε εμείς όλα αυτά, 540 καράβια τεράστια Έλληνες εφοπλιστές να φυγούν στον κόσμο. Στην Ελλάδα να φυγούν ένα. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Α, μιλάμε για μια Ελλάδα που στηρίχθηκε χιλιάδες χρόνια στην ναυτιλία της και δεν έχει σίτι. Και πηγαίνουν στο Λονδίνο. Ναι. Αντί το κάνουμε στον Πειραιά. Μιλάμε για μια Ελλάδα που κυκλίστηκε στα ναυπηγεία της από κακές επιλογές της αριστεροφοβίας που είχε το Πασόκ. Γιατί βγαίναν οι αριστεροί ή οποιοδήποτε αριστεροί, ψευτοαριστεροί, κλείναν τα ναυπηγεία, κλείναν τις επιχειρήσεις, έδευγαν οι επιχειρηματίες έξω. Μιλάμε για μια Ελλάδα που αντί να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, στήριζαν τις τράπεζες. Αντί να δώσουν λοιπόν τα χρήματα για να κινηθεί η μεσαία παραγωγή και η πρωτογενής παραγωγή. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα και εμείς και οι υπόλοιποι να δώσουμε μια εντολή στα σούπερ μάρκετ. Αφού δεν μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις, κύριε Ξενάκη μου, να δώσουμε εντολή, γιατί όταν ξεκινήσουμε στη Γερμανία, πλαφών τιμής, ό,τι ισχύει στη Γερμανία στο σούπερ μάρκετ, να ισχύει στα γερμανικά πολυκαταστήματα και στην Ελλάδα. Τι ισχύει. Να σου πω εγώ. Δεν μπορεί το τυρί στην Ελλάδα να έχει 1,20. Και στη Γερμανία να κάνει 0,80 το ελληνικό τυρί. Σας λένε ενδεικτικές τιμές. Δεν μπορεί το γάλα να κάνει 0,60 στη Γερμανία και να κάνει 1,5 στην Ελλάδα. Σωστό είναι. Το ίδιο γάλα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε και αυτό. Σωστό είναι, ναι. Κύριε Ξενάκη μου, είναι παράδειγμα. Αφού δεν μπορώ να δέσω αυξήσεις τους μισθούς, θα πατάξω την εσχροκέρδεια. Μάλιστα. Να μπορέσω να βοηθήσω τον πολίτη. Ας συμφωνήσουν τα κόμματα σε αυτό. Τουλάχιστον σε αυτό. Κυρία Ταβουλάρη. Πολλά και σημαντικά ακούγονται σε επίπεδο προτάσεων. Μακάρι κάποιος να τα μαζέψει όλα αυτά και να τα εφαρμόσει. Εγώ θέλω να πω μόνο κάτι. Ήταν η είδηση σημερινή. Και οι Γάλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες. Μετά τους Ιταλούς μεγαλοεπιχειρηματίες ζητούν από τις κυβερνήσεις τους να φορολογηθούν, να δώσουν χρήμα δηλαδή, ζεστό χρήμα, για να σωθούν. Για να σωθούν και αυτοί, να σωθεί και η χώρα. Στην Ελλάδα. Μεγάλη κουβέντα, κυρία Ταβουλάρη. Από όλα όσα υπόθηκαν, είναι το πιο. Τι να σας πω, δηλαδή. Αυτό είναι λάθος. Συγγνώμη, κύριε Ντινόπουλε. Αυτό είναι λάθος. Αυτό που λέει, κύριε Ταβουλάρη, κατά την άποψή μου. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Όχι. Ίσα-ίσα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Να συνεχίσω λοιπόν. Συμφωνώ με την επισήμανση που κάνατε. Να συνεχίσω λοιπόν. Μιλάμε για κολοσσούς, κύριε Ξενάκη. Συγγνώμη, κύριε Ξενάκη. Μιλάω για τους κολοσσούς, κύριε Ξενάκη, οι οποίοι πλουτίσανε στην εποχή του Μεγάλου Πάρτη. Βγαίνουν και λένε. Και δεν πάνε να αγοράσουν ούτε ένα ομόλογο. Και λένε, συγγνώμη. Έχει δίκιο η κυρία Ταβουλάρη. Εγώ θα ήθελα, Σωτήρη μου, κάποια στιγμή. Εγώ δεν τα ξέρω τα νούμερα. Να δούμε τα τελευταία χρόνια τι επενδύσεις από εσωτερικά κεφάλαια έγιναν στην Ελλάδα. Σωστό. Επίσης, να δούμε. Αν επενδύθηκαν, πού επενδύθηκαν αυτά τα κεφάλαια. Να δούμε επίσης πόσα από τα κεφάλαια αυτά είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή είναι κάπου αλλού. Δεν είναι. Μιλάμε για φοροδιαφυγή, μιλάμε για τιμές, μιλάμε να κατεβάσουμε τη φέτα, των 16 αυτών... την τιμή της φέτας. Και... Δεν πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά, κύριε. Δεν, όχι, καταλάβατε δεν τι έχουμε εννοώ. Επιχειρηματίες, έχουμε κρατικό δίαιτος λοιπόν, προμηθευτές του δημοσίου, λοιπόν, κύριε Ταβουλάρη. Έτσι, γιατί δεν το λέτε, αυτό είναι δημοσιογράφος. Μόνο... Δεν έχουμε επιχειρηματίες, δεν έχουμε παραγωγή. Έχουμε εγώ μόνο δεν το λέω απλά, εγώ παρουσιάζω και στοιχεία και κάνω και πολύ συγκεκριμένα. Πάντως αυτό που λέει η κυρία Ταβουλάρη, εγώ το είδα σήμερα το πρωί στις εφημερίδες.